Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξύρισματος. Σημερινό ξύρισμα έχουμε δοκιμή κρέμας και λεπίδας. Πάμε λοιπόν να δούμε το σημερινό setup, ξεκινώντας από το τέλος. Θα τελειώσω με aftershave lotion από την Προδάσο, την πράσινη με τον ευκάλυπτο και μενθόλη. Επέλεξα αυτό το aftershave επειδή ταιριάζει με την κρέμα που θα δοκιμάσω σήμερα, η οποία περιέχει έλαιο ευκάλυπτου, και αυτή είναι κρέμα από την Omega, μια εταιρεία η οποία είναι γνωστή περισσότερο για τα πινέλα της. Βγάζει και αυτή εδώ την κρέμα. Η συγκεκριμένη συσκευασία είναι σε σωληνάριο των 150 ml, βγαίνει και σε βαζάκι. Ακριβώς η ίδια ποσότητα, 150 ml, αρκετά οικονομική, στα 4,5 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η κρέμα που θα δοκιμάσουμε σήμερα. Θα την ανοίξω κιόλα, την έχω σφραγισμένη με όλιο ευκάλυπτου. Μυρίζει όντως, όχι πολύ έντονα βέβαια. Θα τη δούμε και αργότερα που θα την απλώσουμε στο μπολάκι. Πινέλο θα χρησιμοποιήσω αυτό της συσκευασίας, αυτό που έχει στη φωτογραφία δηλαδή, και είναι το 48 της Omega, ο χείρος το αγαπημένο. Και να περάσουμε στη λεπίδα. Η λεπίδα η οποία είναι και αυτή η πρώτη χρήση, η πρώτη δοκιμή, είναι η Viking Short, made in Israel by Persona, stainless steel. Συγκεκριμένη συσκευασία, 10 λεπίδες στη τιμή των 2 ευρώ, και θα φορτωθεί στην Yagi Final Cut ρυθμιζόμενη, η οποία μάλλον θα τη χρησιμοποιήσω, ναι, στη ρύθμιση 4 και 2. Έχω γένεια 6 ημερών, οπότε μάλλον αυτές τις 2 θα χρησιμοποιήσω. Pre-save δεν κάνω κάτι, βρέχω πρόσωπο και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και πάμε να φορτώσουμε τη λεπίδα μας. Viking Short είπαμε από την Persona. Αυτή είναι η συσκευασία. Super Stainless. Εδώ είναι η λεπίδα, όπως είπαμε την Persona. Πρώτη φορά δοκιμάζω λεπίδα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάμε να τη φορτώσουμε στη γιάγη μας. Από το Hair Maker που πήρα τη συγκεκριμένη λεπίδα, έχει στις λεπίδες διάφορες βαθμολογίες ανάλογα με την κατηγορία. Έχει τρεις κατηγορίες. Επιθετικότητα λεπίδας, έχει συγκεκριμένη τη βαθμολογία με 8 στα 10. Απαλότητα λεπίδας έχει 7 στα 10. Και διάρκεια αιχμηρότητας λεπίδας πάλι 8 στα 10. Αρκετά υψηλή βαθμολογία. Και έχει και καλές κριτικές, οπότε πιστεύω ότι θα είναι αρκετά καλή και αποδοτική σε περίπτωση που δεν μου κάνει. Και έχω εδώ πέρα μια Gillette Platinum για αντικατάσταση. Όπως είπα, έχω γένεια 6 ημερών, οπότε θα ξεκινήσω ή στο 4 ή στο 5. Ας τη βάλουμε στο 5. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη Μαρέγκα. Έχω βάλει μια ποσότητα εδώ στο μπολάκι. Θα πάρουμε και το χείρο μας και πάμε να ξεκινήσουμε μπολάδρι. Νομίζω ότι θέλει αρκετό νεράκι. Περίεργη μυρωδιά, δεν ξέρω αν μου θυμίζει ευκάλυπτο ή μου βγάζει κάτι σαν αφθαλήνη, μυρίζει
Κάπως περίεργα, όχι τόσο ευχάριστο. Δεν ξέρω, κάτι σαν παλιό, αλλά άσχημο. Εντάξει, αφρισμός πάρα πολύ γρήγορα. Έβαλε και μεγάλη ποσότητα, ξεχυλίζουν τα πάντα εδώ πέρα. Υπέρα και τη μαρέγκα. Νομίζω ότι είναι έτοιμη. Λίγο νερό ακόμα. Πολύ ωραία. Και πάμε φάτσα. Δημιουργία αφρού μέσα στον μπολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χαμός. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και η πινελάρα, έτσι. Το άρωμα, όπως είπα, όχι και τόσο καλό. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Κάτι με χαλάει. Λοιπόν, έτοιμος. Πάμε για το πρώτο πέρασμα. Να δούμε απόδοση κρεμούλας και λεπίδας. Και έχουμε και λέμε γένεια 6 ημερών, κρεμούλα από την Ωμέγα με άρωμα ευκάλυπτου, γιάγι final cut φορτωμένη με μία Viking Short, πρώτη δοκιμή, πρώτη χρήση, στη ρύθμιση 5 και πάμε από το κατέβασμα να δούμε τι γίνεται. Αποδοτικότατη λεπίδα. Πόσο της έχει απαλότητα 7 στα 10. Θα τις έβαζα 8 με 9. Πάρα πολύ λιγιά. Καθόλου τράβηγμα. Επιθετικότητα 8 λέει στα 10. Τι εννοεί η επιθετικότητα όμως? Είναι πάρα πολύ γλυκιά πάντως. Πάρα πολύ γλυκιά. Φοβερή απόδοση. Και η κρέμα, το μόνο αρνητικό που έχει είναι το
το άρωμα του ευκάλυπτου, το οποίο δεν μου βγάζει ακριβώς εμένα ευκάλυπτο, όπως είπα. Φοβερή. Πολύ ωραία ελπίδα. Η κρέμα γλιστράει και κάνω. Πολύ καλή οριστικότητα. Τέλεια, τέλεια. Πάντα η έννοια εξημερών. Πολύ ωραία. Ξεπλένω και επιστρέφω για το δεύτερο και τελευταίο χέρι. Λοιπόν, αφού έφυγε ο μεγάλος όγκος της τρίχας, να χαμηλώσουμε και την ρύθμιση στη μηχανή. 5, να βάλουμε 2 ή 3. Ας πάμε στο 3. Ωραία. Πάμε. Τι ωραία λεπίδα. Τέλεια. Νομίζω όμως ότι και η κρέμα είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δοκιμάσω και διάρκεια αιχμηρότητας, λέει. Δηλαδή πόσα ξυρίσματα αντέχει, διατηρεί δηλαδή την αιχμηρότητά της, αν και συνήθως μέχρι 2 ξυρίσματα κάνουμε όλες τις λεπίδες. Στο τρίτο περισσότερες νιώθω ότι δεν ξυρίζουν καλά. Αυτός από την πλάτη μου. Ζηλέτ. Αυτό ήταν. Απολαυστικότατο. Πάρα πολύ ωραίο ξύδισμα. Λοιπόν, ξεπλένω και επιστρέφω για το aftershave. Όπως βλέπετε, πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο ξύρισμα. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και πάμε για προράσο.
για να δούμε πώς θα πήγε η λεπίδα. Έλα ρε φίλε. Τίποτα. Πω. Αυτό το άρωμα, ναι. Η κρέα μου τα χάλασε λίγο, αλλά... Α, προράσω. Κορυφή. Δεύτερος γύρος. Τέλεια. Με τις υγείες μου. Ένα ακόμα απολαυστικό ατοξίσμα, πραγματικά το απόλαυσα πάρα πολύ. Κρεμούλα μας από την Ωμέγα, αν εξαιρέσουμε το άρωμά της, το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, λέει ευκάλυπτο, τυχηλάδι ευκάλυπτο, εμένα μου θύμιζε πιο πολύ ναφθαλίνη, έτσι κάτι παλιό, άσχημο με ζωηροδιά. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτό, προστασία και ολισθηρότητα είναι πρώτη, πάρα πάρα πολύ καλή. 150 ml, 4,5 ευρώ, πραγματικά αξίζει. Αξίζει. Τώρα το θέμα του αρώματος που δεν μου αρέσει, εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό, κάποιος μπορεί να μην έχει πρόβλημα. Εμένα πάντως σε αυτό το κομμάτι δεν μου άρεσε. Και η λεπίδα μας, η Viking Short από την Persona, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ αποδοτική. Σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσω και με άλλες μηχανές, να τη δω και με διαφορετικά setup. Αυτά φίλοι μου, ένα ακόμα ξύρισμα έφτασε στο τέλος. Μέχρι το επόμενο εύχομαι να είστε όλοι καλά και να έχετε όμορφα και απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!